Συναγωνίστρες και συναγωνιστές, σήμερα δεν είναι μια συνηθισμένη μέρα. Σήμερα δεν μπορεί να είναι μια συνηθισμένη μέρα. Σήμερα τα λόγια περισσεύουν για να εκφράσουμε τη θλίψη για τους ανθρώπους, τα παιδιά που χάθηκαν τόσο άδικα. Είμαστε εδώ για όλα τα παιδιά που δεν θα ξαναστείλουν μήνυμα στους γονείς τους, για όλα τα παιδιά που δεν θα ξανακάτσουν στα έδρανα των σχολών τους. Είμαστε εδώ για όλες τις καρβουνιασμένες ψυχές που ανασύρθηκαν από τα βαγόνια του τρένου, δολοφονημένοι από το έγκλημα του κράτους και των εταιριών. Σήμερα βράζουμε από οργή και αγανάκτηση. Αυτή την οργή θα την κάνουμε ποτάμι αγώνα για να αποδοθούν εδώ και τώρα οι ευθύνες, για να μην υπάρξει καμία συγκάλυψη, για να μην ξεχαστεί αυτό το έγκλημα, για να πάρουμε εκδίκηση. Σήμερα οι σχολές, τα σχολιά της Αθήνας είναι κλειστά. Σήμερα το μάθημα δίνεται στο δρόμο. Σήμερα το ως εδώ εκφράζεται μαζικά από τους φοιτητές και τους μαθητές που έχουν κλείσει τις σχολές και τα σχολιά τους, που κατέκλυσαν τώρα το κέντρο της Αθήνας, στέλνοντας μήνυμα πως κουβαλάμε μέσα μας ένα μουλάρι από θυμό που δεν το σηκώνει τ' άδικο. Πως δεν θα σταματήσουμε αν δεν δικαιωθούμε, διατρανώνοντας πως όλων των νεκρών θα γίνουμε η φωνή. Όλων των νεκρών συναδέλφων μας, όλων των νεκρών συνανθρώπων μας που θυσιάστηκαν στο βωμό του κέρδους. Στεκόμαστε δίπλα στις οικογένειες των θυμάτων, των τραυματιών. Μαζί τους θα το δώσουμε αυτόν τον αγώνα. Η νέα γενιά και ο λαός ξέρουμε περήφανα να θρηνούμε τους νεκρούς μας, όπως περήφανα ξέρουμε να στεκόμαστε στα πόδια μας για να τα βγάλουμε πέρα, για να ζήσουμε, για να μορφωθούμε. Ήταν ένα προδιαγεγραμμένο έγκλημα. Με ενόχους το κράτος και την εταιρεία. Τους σκότωσαν αυτοί που λογαριάζουν την ανθρώπινη ζωή μετάλληρα και ως κόστος. Τους σκότωσαν αυτοί που τώρα βγαίνουν και κλαίνε σε κάμερες, σε κανάλια, που δηλώνουν συγκλονισμένοι και λένε συλληπιτήρια, νομίζοντας πως θα μας ξεγελάσουν, νομίζοντας πως ο λαός και η νεολαία μας θα ξεχάσει, νομίζοντας πως ο λαός και η νεολαία μας δεν έχει μάτια για να δει και αυτιά για να ακούσει. Δυστυχώς για αυτούς δεν θα ξεχαστούν οι καταγγελίες των εργαζόμενων στα τρένα και στους σιδηρόδρομους που έκροαν τον κόδωνα του κινδύνου εδώ και μήνες, εδώ και χρόνια ολόκληρα, που 20 μέρες πριν το τραγικό συμβάν προειδοποιούσαν πως το μοιραίο βρίσκεται μπροστά. Αποδείχτηκε τελικά με τον πιο τραγικό τρόπο πως μέσα στην κοιλάδα των τεπών φόβος των μηχανοδηγών είναι τα παρατημένα σιδηροδρομικά δίκτυα, συνολικά υποστελέχωση, η εντατικοποίηση, οι ελαστικές σχέσεις εργασίας. Δεν πάει άλλο. Πρέπει να ακουστεί επιτέλους η αλήθεια. Η πολιτική της απελευθέρωσης των μεταφορών, της ιδιωτικοποίησης της ΤΡΕΝΟΣΕ, που ακολούθησαν και η σημερινή κυβέρνηση Νέα Δημοκρατίας και οι προηγούμενες του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, που δημιούργησε τραχική υποχρηματοδότηση στις υποδομές, που διαμόρφωσε απάνθρωπες συνθήκες δουλειάς, χωρίς σταθερή εργασία, με ελαστικές σχέσεις, με εντατικοποίηση, με τεράστια υποστελέχωση, όπως είπαμε. Το κράτος των λίγων, των εταιριών επιχειρηματικών ομίλων, πρόθεσε βήμα-βήμα τη συγκεκριμένη αποφάσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης που οδήγησαν στην παραπάνω κατάσταση που κομματιάστηκε ο σιδηρόδρομος για να μοιραστούν την εκμετάλλευσή του για κερδοφορία, που έκαναν την υπόθεση μεταφοράς χιλιάδων ανθρώπων ακόμη μια μπίζνα που την ασφάλεια τη βλέπει κόστος για τα κέρδη τους. Οι κρατικές, οι κυβερνητικές ευθύνες είναι κλιματικές, είναι τεράστιες, είναι δολοφονικές. Έβγαιναν στα κάγκελα για να πανηγυρίσουν για το ξεπούλημα στην εταιρεία, για τα δώρα 50 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο στο Ιταλικό μονοπόλιο που ψήφισαν όλοι τους μαζί, ενώ δεν έδιναν τίποτα για έργα υποδομής και συστήματα ασφαλείας. Την ίδια ώρα που υπάρχουν όλα τα σύγχρονα μέσα, την ώρα που η επιστήμη, η τεχνολογία τα προσφέρει, αυτοί δεν έδωσαν δεκάρα τσακιστή. Δεν έδωσαν δεκάρα τσακιστή για μέτρα ασφαλείας, για συντήρηση του δικτύου, για τη σηματοδότηση
ερώτηση του δικτύου, για προσλήψεις μόνιμου εξειδικευμένου προσωπικού, για τίποτα από αυτά δεν βρήκαν και τώρα προσπαθούν να πείσουν για τα σημάζευτα. Μας γεμίζει οργή η προσπάθεια να συγκαλυφθούν οι πραγματικές αιτίες. Όλοι τους ξέρανε, όλοι τους γνωρίζανε. Μόνο όμως οι εργαζόμενοι με τις απεργίες και τους αγώνες τους προσπαθούσαν να σώσουν το μέλλον, τις ίδιες τις ζωές των συνανθρώπων μας. Αλήθεια, πού είναι όλοι αυτοί που στοχοποιούσαν τον αγώνα των εργαζομένων, τις διεκδικήσεις για ταλαιπωρία, για συντεχνιασμό? Τώρα όλοι τους αυτοί πρέπει να βγάλουν το σκασμό, τώρα είναι ώρα να ακουστεί ακόμα πιο δυνατά η δικιά μας η φωνή. Οι διεκδικήσεις και ο αγώνας μας είναι κυριολεκτικά αγώνας ζωής και θανάτου. Ό,τι και να λένε, όσα δάκρυα κι αν χύσουν, όσο και αν προσπαθούν να παίξουν τους φτωχούς συγγενείς, από τα παγόνια της εταιρείας, την οποία εξυμνούσαν, βγήκαν εν τέλει καρβουνιασμένες ψυχές, παιδιά δεν γύρισαν σπίτι τους, κόπηκε το νήμα της ζωής τους, χωρίς να προλάβουν να πούνε εναντίον. Εμείς κάτω το κεφάλι λέμε πως δεν θα το βάλουμε. Δεν θα τους αφήσουμε σε χλωρό κλαρί, θα τους πάρουμε φαλάκι. Έχουμε χρέος, έχουμε και καθήκον. Δεν θα περιμένουμε άλλη τραγωδία. Είναι ώρα για όλους τους φοιτητές και τις φοιτήτριες μέσα από τους συλλόγους μας, στο πλάι των εργαζομένων, στο πλάι αυτών που δεν έκατσαν μουγκή και αποκάλυπταν ποια είναι η κατάσταση, να δυναμώνουμε τον αγώνα μαζί τους για να ακουστεί πιο δυνατά η φωνή μας. Σε σύγκρουση με την πολιτική που εντείνει την εκμετάλλευση των πολλών, που βάζει την ανθρώπινη ζωή στο ζύγικό της ωφέλους, που στην τελική αποτυπώνεται στο σύνθημα που γράφονται σήμερα στα πανό μας, τα κέρδη τους οι νεκροί μας. Απαιτούμε να διερευνηθούν άμεσα τα αίτια που οδήγησαν σε αυτή την τραγωδία και να αποδοθούν άμεσα ευθύνες. Να δοθεί όλη η απαραίτητη βοήθεια, η στήριξη των τραυματιών, των οικογενειών των θυμάτων. Άμεση πρόσληψη στον ΟΣΕ και την Hellenic Train μόνιμου προσωπικού. Αντίστοιχη εξειδίκευση και ειδίκευση του προσωπικού. Συντήρηση, επισκευή και εξυγχρονισμό όλου του τεχνικού εξοπλισμού, όλων των εγκαταστάσεων για ασφαλή εργασία. Μέτρα ασφαλούς κυκλοφορίας των τρένων. Φθηνές και ασφαλές μαζικές μεταφορές για τον λαό και τους εργαζόμενους, χωρίς τη λογική κόστος ωφέλους. Λέμε πως θα ψεύτει κατά λόγια τα μεγάλα του Πρωθυπουργού, τον τυχάρπαστο γόναμπι κυβερνώντων, τα στέλνουμε στα σκουπίδια. Τους έχουμε συχαθεί. Τα ίδια όποτε ο λαός μας μετρούσε νεκρός, όποτε χάνονταν στο βωμό το κέρδους, τα ίδια του τα παιδιά. Τα ίδια στο Μάτι, τα ίδια στη Μάνδρα, τα ίδια στη Σάμο. Συναδέλφισες και συνάδελφοι, το πάμε κι όπου βγει, δοκιμάστηκε. Τώρα ήρθε η ώρα να το πάμε αλλιώς. Τώρα μιλάμε εμείς. Το μόνο που μπορεί να σώσει το λαό είναι ο ίδιος ο λαός. Σε αυτό το δρόμο βαδίζουμε μέχρι να πάρουν εκδίκηση όλες οι ψυχές των νεκρών συνανθρώπων μας. Ευχαριστούμε πολύ.